στέλναμε στον Επίτροπο. Δεν ξέραμε τι έξω από το κοινωνικό ψέματα, δεν θυμάμαι. Τυχαία, ωραία, ωραία. Μήνες πριν είχαμε περάσει. Προκειμένου να προχωράει η υπαγγελία. Θυμάμαι ότι ο κ. Μαρκοπουλιός και εγώ και υπήρχε και μια αιτιολόγηση για αυτό. Άρα η διαφωνία μας είναι στο σκέλος της γραφής, τη λέξη καταλογισμός. Δεν είχε υποθεί ποτέ. Επειδή όμως εγώ μπορεί να έχω την ευθύνη των οικονομικών, αλλά δεν είναι ο εισηγητή, ο συντάξης, δεν είμαι εγώ. Εγώ είμαι προφανώς ο τελευταίος που γράφω. Ναι, αλλά είσαι ακριβώς αυτή γράφω. Προφανώς. Αλλά λέω, μπορεί να γίνει λάθος. Ή να είχε κάποιος την εκτίμηση και να μην το είδες ούτε εσύ ούτε πρακτικό γράφο. Αλλά καταλαβαίνεις, είναι πάρα πολύ σοβαρό και αυτό είναι λίγο πριν πεις. Και στην κατεβαίνω με την οποία δεν απολαμβάνεται συνήθως και σε βάλω. Εγώ κάθε φορά που λέει υπογράφεται, ούτε και κοιτάζω. Και το λέω αυτό δηλαδή ότι ό,τι κατακράτε την εμπιστοσύνη μου, την απολαμβάνει και μετά από αυτό το γεγονός πάλι, απλά κάθε φορά δεν κοιτάζω, είναι άνθρωποι είμαστε, ένα από όλα τα έργα μπορεί να κάνει λάθος. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι τόσο καλή. Το ξαναλέω, δεν έχει σημασία τι κάνει η διεύθυνση. Εγώ με μια ερώτηση δεν θα όχι, συγγνώμη, επιτρέψτε μου σαν. Κυρία Μαρίνη, σαν παλαιός εδώ, να σας πω ότι η διεύθυνση, ακούστε, πραγματικά με σεβασμό, η διεύθυνση μπορεί να έχει γράψει μια παράγραφα που καταλάβει. Αν αυτή δεν έχει εκφωνηθεί τώρα με εκείνη την Πρόεδρο, δεν έχει εκφωνηθεί, θα σας στείλουν τώρα. Θα ψηφίσουμε αυτό που θα πει τώρα ο Πρόεδρος. Μόλις θα συμπληρώσει αυτή θέλω και γάμα και αυτό. Αν το αποδεχτεί το σώμα, θα το καταγράψετε. Και αν το αποδεχτεί, εσύ το καταγράψετε. Σε καμία των περιπτώσεων αυτά που δεν έχουν υποθεί εδώ μέσα μπορεί να στέλνει μια διεύθυνση και να αποτελούν. Τώρα την εξειδίκευση. Όντως δεν τα διάβασα τα τιμολόγια. Αλλά αυτό έχουν ευθύνη συλλογικά ότι δεν θέλαμε να τα ακούσουμε. Λέμε να απαλλαγεί πόλεμο γιατί είχαμε πολλά έκανε. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Και ήταν και μέρες γιορτινές του Τσιάντα 19 ότι τι άλλο να φανταστεί κανείς. Πάντα τα απαλλάσσουμε. Είναι πάγια τα κριτήρια. Όλου του υπολόγου ποτέ δεν έχει υπάρξει και κανέναν υπόλογο να αφήσουμε καμία την παραμικρή σκιά. Αυτό συνέβη τώρα και αν δεν ερχόταν αυτό το έγγραφο και μου λέει ο Αγγελής, ούτε η υπηρεσία έχει κάνει κάτι. Τώρα ξαναμίλησα από λίγο εδώ πέρα στα πλαίσια, γιατί νόμιζα ότι είναι 9 η ώρα και αυτό το 15 λεπτό το ψήφιο ρωτήσα μιλώντα με τον Δήμαρχο και μιλώντα και με τον Φίλιππο. Και δεν σα κρύβω ότι τελούσα έκθεση με έναν άλλο, με έναν ιδιαίτερο εκδοτισμό. Απ' την άλλη, στα πλαίσια τη. Να είμαστε χαλαροί και πρώτο σου λέω. Λέω, κάτσε, πριν οι αντιδράσει να είναι διαφορετικέ, άνθρωποι είμαστε, λάθη γίνονται. Κάποιο μπορεί να έχει γράψει και επιστημή, μπορεί να γίνει παρεμβολία, μπορεί να θεωρηθεί και κάτι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όχι για το όνομα μου το δικό μου, αυτό το όργανο που είμαστε σήμερα εδώ, δεν έχει δικαίωμα να κάνει μεταλογισμό σε κάτι. Ανεξαρτήτως του ποσού, της βαρύτητας, της ιδιότητας, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Έχω φέρει εδώ συνηθισμένα αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής, δηλαδή όλα αυτά και θέλω έτσι, τώρα, για να δω και τη δική σου καλύψη, δεν είναι ανάγκη, γιατί ιδιαίτερα δεν σε μιλάει. Υπόθεσε ποτέ από τα χείλη σου ότι πρέπει να γίνει καταλογισμός με απόφαση και τότε ψήφισαν ο Δαμάσκος, ο Καρμαζή, Κατσαβλή, ο Κασαβός και ο Πέντες ψήφισαν με. Ναι. Καταρχάς θα ξεκινήσω από το πολύ βασικό. Το ότι δεν αναφέρονται όλα στα πρακτικά δεν σημαίνει ότι συμπεριλαμβάνονται μετά στην απόφαση. Αναφέρθηκαν για παράδειγμα αναλυτικά τεχνολόγια τα οποία βγήκαν εκτός. Τα οποία ήσασταν όλοι εκτός. Δεν υπάρχουν. Αυτό τι σημαίνει, δεν θα τα συμπεριλάβουμε μετά στην απόφαση. Αυτό θέλω να πω. Άρα λοιπόν, γι' αυτό υπάρχει και αν έχετε προσέξει πάντα, πάντα, θα το κάνω και τώρα. Ρωτάω, έχετε λάβει όλη τη εισήγηση στα χέρια σας. Γιατί όταν θα πω εγώ στο πρώτο χρόνο. Στο τρίτο χρόνο. Στο τρίτο χρόνο. Τώρα κατέβασα την αποτυχία του χρόνου. Ωραία, δεν είναι αυτό. Και βεβαίω. Βέβαια, ότι επειδή έχει συνέχεια και επειδή καταλαβαίνω. Άκουσε, μήπως πρέπει να το διορθώσουμε και να μείνουμε εκεί. Γιατί μάλλον. Καταρχά, ό,τι είναι να διορθώνεται και πρέπει να διορθωθεί και υπάρχει αδικία, εννοείται θα διορθωθεί. Όχι. Δεν έχει πίεση, δεν υποκρίνεται τίποτα. Υπόθηκε από εκείνη σου για να πει σκέψεις αποφάσεις. Γιατί να το κάνουμε. Πάρε να το τηλεφωνήσω. Κατεβάσε το δεύτερο εκτακτονάτο. Εγώ τώρα το κατεβάσα. Μπορώ να πω. Δεύτερο έκτακτο 19-12. Να το έχει του Μιχάλη Βερτού την υπογραφή. Ξαναλέω. Απαλλαγή μόνο. Το πρέπει να φυσιολογικό να θυμηθώ μία λέξη που μπορεί, μία λέξη μιλάω που μπορεί να είπα πριν από τρεις μήνες. Εσύ το πρέπει φυσιολογικό να έλεγε στα δέλα ότι είχε λέξη. Δεν λέω να είπε κάποια λέξη, λέω να είπες καταλογισμό σε μένα που καθόμουν δίπλα σου στα 10 εκατοστά που μπάγαμε και βλέπαμε τα κινητά. Δεν ξέρω γιατί εμπλέκομαι εγώ, γιατί εγώ ούτε στα πρακτικά. Είσαι ο πρόεδρος εκείνη την ημέρα. Όχι, εγώ προεδρεύω. Ο προεδρεύω. Πρόεδρος εκείνη την ημέρα. Προεδρεύω. Προφανώς το προεδρεύω στη διαδικασία. Σωστά. Σωστά. Έχεις δώσει κρατή εισήγηση εσύ. Και ρωτώ.
δεν το κάνει ο πρόεδρος. Εμείς το ψηφίσαμε. Και σου λέω το Φεδρό είναι τρομερό, διότι έχει υπογράψει ο Κασαβός. Χωρίς να υπενθυμίσουμε κάτι κακό, ο κύριος Κονταρής θα μου επιτρέψει να πω ότι είναι ιδιαίτερα σχολαστικός. Δεν θα μπορούσε να περάσει να έχει καταλογισμό. Στον παρόντα πρώην υπάρχει ο Κασαβός. Εγώ κάθομαι δίπλα σου, όχι το διαβάσω. Αυτά και η λέξη. Και εσύ, Νίκο Δαμάσου, αν θέλει, σα παρακαλώ, μιλήστε λίγο πραγματικά, μην λίγο το δίκιο και δεν θα ήθελα να αφήσουμε ότι ναι, μπορεί να το ξέχασα το κάτω. Γιατί λάθη είναι και εδώ δεν θέλουμε να είναι αρκεί να το ακούσω αυτό και δεν θέλω τίποτα. Ούτε έχει να κάνει με ποσά. Γιατί δεν θα πρέπει να σε κάποιο περιπτώσιο, ακόμα και κάποιε ολιγορίε να έχουν υπάρξει, να τα πληρώνει ένα υπάλληλο. Αλλά σε κάποιο περιπτώσιο αυτό το όργανο δεν ακούστηκε ποτέ εδώ μέσα. Η λέξη καταλογισμό στον Κασαβό. Δεν ακούστηκε ποτέ. Δύο πράγματα λοιπόν έχω να πω. Πρώτα απ' όλα δεν είμαι έτοιμο να απαντήσω αν είπα αυτή τη λέξη πριν από δύο μήνε. Και αν μου επιτρέπετε και στο επίπεδο που μπορώ να το φτάσω αυτό το θέμα, σίγουρα δεν έχω δώσει εγώ εντολή να πει αυτά τα πρακτικά. Πρώτον. Και δεύτερον, θα μπορούσα ενδεχομένω κιόλα να βάλω και το χέρι μου στη φωτιά ότι δεν έχει κάνει μόνη τη, αν έχει γίνει από την υπηρεσία. Λοιπόν, να μην παρεξηγηθώ όμως, γιατί δεν έχω και καμία προσωπική ιδιαίτερη σχέση με την κυρία Μαρίνη. Δεν έχω μην τον μπλέξουν έτσι το μυαλό μας, δεν πάει κανένας το μυαλό πουθενά αλλού. Αλλά με τη συνεργασία που έχω τους τελευταίους 6 μήνες, θα μπορούσα να εγγυηθώ ότι δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα. Τώρα, αν είναι κάποιο λάθος, βεβαίως θα το διορθώσουμε. Να δω ποια ήταν η σύγχυση. Να δω λοιπόν ποια ήταν η σύγχυση. Ήταν το σχέδιο. Ναι, αλλά να τελειώσουμε την υπονομική και να κάνουμε ό,τι θέλετε. Γι' αυτό είπα πριν, αφορά αυτό. Εγώ δεν ήξερα, δεν ήμουν προετοιμασμένο. Ούτε με ενημέρωσε κανένα. Είναι εξαιρετική συγκυρία ότι συγχαίρει και ο κ. Δαμάσκη ήταν παρόλα. Και ο κ. Αναπαραζήτη. Και επίση αναρωτιέμαι γιατί δεν είχε ο κ. Αγγελή σε πόσο τον επικαλεστήκατε. Φαντάζομαι ότι θα έπρεπε να πήγατε καλέσει. Με την ευκαιρία πάντω μπορούμε να συμφωνήσουμε πώ πρέπει να γράφει η ωραία, να τελειώσει η Οικονομική Επιτροπή και να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Ειλικρινά, να τελειώσουμε όμως το συγκεκριμένο θέμα και όποιο είναι λάθος. Μας κεράσετε ένα νερό, γίνεται. Ορίστε. Ένα μεγάλο για να μας κεράσετε. Δεν υπάρχει από εμάς σε καμία περίπτωση και δεν το εκλαμβάνω συμμορφή προσωπικού και απαντάω έτσι, αλλά δεν νομίζω να έχει μπει κάποιος στη διαδικασία να πει πήρα μου σε κόμμα σε πάμε να αλλάξω. Μα δεν έχω διαβάσει τη λέξη καταλογισμό, δεν θα διαβάσω. Εγώ διαβάζω το θέμα, διαβάζω τα βασικά πράγματα, διάβασα συγκεκριμένα ποια τιμολόγια και αναφέρει ποια τιμολόγια είναι εκτός. Έγινε μάλιστα ερώτηση σε προγενέστερη συνέντευξη. Άρα αυτό, μην το συγχέσει αυτό. Εμείς, εγώ σου αναφέρω στις 19-19 είμαστε κάτω. Αυτό το παλιό πρέσβη του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου αφορά μια ημέρα που είχε έρθει και ο κ. Μαρκοπούλος, όπου περάσαμε τότε τα τιμολόγια. Και έχει κάνει και διάφορες ερωτήσεις. Πάντως είναι αυτός ο Ελιαμάς, ο οποίος δεν δέχτηκε τα τιμολόγια έτσι. Αυτός την έχει απορρίψει. Σωστά. Αλλά δεν αποτελεί κουβέντα μας. Εδώ είναι η εισήγηση γραφτή δική σου, η οποία ζητά από τον πρόεδρο Βρετό, τον Σπύρο, και του λες βάλε θέμα την απαλλαγή υπολόγου. Δεν, για κάποιους λόγους δεν το βάζει στις 13-12. Και στις 19-12, αυτό που βρίσκομαι τώρα στο τηλέφωνο και μπορείτε να το βρείτε και εσείς, το οποίο το υπογράψει εσύ, αφορά απαλλαγή υπολόγου. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Και το ψηφίσαμε από φόνο. Αλλά λέω ότι είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, θα το θυμόμαστε, μήπως εσύ το θυμάσαι, να κάνουμε